Κύριε Μιχάλη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Επίσης, τι έγινε? Καλά είστε? Και χαίρομαι που σας ακούω πραγματικά. Και εμείς, είχαμε και εμείς πολύ που καλή σας συνεργασία έτσι, μαζί μεταξύ σας. Των υποψηφίων και λέμε ένας άνθρωπος που μπορεί να διεκδικήσει, που μπορεί να πάει ένα θέμα παραπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, πώς αποφασίσετε καταρχήν, ή ήταν απόφαση του πολιτικού σας φορέα? Όχι, είναι όπως σωστά το λέτε. Σε εμάς δεν είναι θέμα ότι αποφασίζουμε εμείς για το πώς θα γίνει, πώς θα κατεβούμε στο προεκλογικό μετερίζι. Ναι. Είναι απόφαση του κόμματος με τις εκτιμήσεις που κάνει πάντα το κόμμα μας σχετικά με τη δράση του καθενός από εμάς στους αγώνες των εργαζομένων, για τα δίκαια των εργαζομένων γενικότερα. Ναι. Εσείς βεβαίως έχετε δράσει και μάλιστα γνωστή πανελλαδικά με το συνδικαλιστική ιδιότητα που είχατε ως. Ο πυροσβεστικός υπάλληλος, έτσι δεν γίνεται? Ναι, ναι, σωστά. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κύριε Ελλήνα, ο καθένας από εμάς, επειδή είμαστε στρατευμένοι σε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει τελικά να γίνει για το λαό μας, δίνει τις δυνάμεις του για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ναι. Διότι, κακά τα ψέματα, είμαστε μόνοι μας, στην κυριολεξία, απέναντι σε ένα ολόκληρο αστικό πολιτικό σύστημα, το οποίο με κάθε τρόπο καθημερινά προσπαθεί να εγκλωβίσει τις εργαζόμενες λαϊκές μάζες, τα λαϊκά στρώματα, στη λογική που εξυπηρετεί το συμφέρον της αστικής τάξης. Ναι. Εμείς αυτό που έχουμε σαν όπλο είναι τον αγώνα μας τον καθημερινό, την εφημερίδα μας, λοιπόν, την επαφή μας με τον κόσμο, με τον λαό μας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε πιο και πιο άμεσα, θέλετε, ακόμα και με αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή τώρα μέσω του ραδιοφώνου σας. Πάντως, κύριε Μιχάλη, βλέπω το εξής, ότι επειδή έχω μπροστά μου όλη τη λίστα των υποψηφίων, έχετε κάνει κι εσείς σχετικές γέφυρες, όπως είναι τις μόδες να λέμε τελευταία. Ναι, όχι, καμιά σχέση όμως το ένα με το άλλο. Κοιτάξτε, για να σας πω για ποιο λόγο, για το απλούστατο λόγο δηλαδή. Οι γέφυρες που γίνονται μεταξύ των αστικών κομμάτων γίνονται στη βάση ενός συμφέροντος, είτε πολιτικού, είτε προσωπικού, είτε γενικότερα σχεδιασμού που εξυπηρετεί στην τάξη. Ναι, ναι. Στα πλαίσια όμως των συνεργασιών που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που καλεί ανθρώπους για συνεργασία από άλλους χώρους, είναι στη βάση το ότι αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι επέλεξαν τη συνεργασία αυτή. Αν θέλετε, καταδικάζοντας το παρελθόν τους σε σχέση με τις συνεργασίες που κάνανε ή την ένταξή τους σε κάποια από αυτά τα κόμματα, ακριβώς λόγω αποδείχτηκε ότι εφαρμόσαν αντιλαϊκές πολιτικές. Σε εμάς δεν έρχονται για να πάρουν οφίτσια, δεν έρχονται για να ξυπνήσουν συμφέροντα. Ξέρουν πολύ καλά ότι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το μόνο που γίνεται πραγματικά και σε καθημερινή βάση από τα στελέχη του και από τους παντούς του είναι αγώνας διαρκής με θυσίες. Άρα δεν έχουν από εμάς να καρπαθούν κάτι. Και δεν έχουμε τέτοιες κολεγίες όπως έχουμε. Όχι, σας λέω, γιατί ξέρω τώρα, γνωριζόμαστε έτσι μεταξύ μας. Ναι. Ας πούμε, η κυρία Σεμίνα Διγενή, συνάδελφος από το παρελθόν, είμαστε μαζί στην ΕΡΤ πριν πολλά χρόνια, ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ οργανωμένη και μαχητική, μάλιστα, όπως και ο κύριος Γιάννης Αγγέλου κλπ. Ακριβώς. Και πολλοί σωστά, άλλοι. Ναι. Σωστά το βάζετε. Ναι, ναι, ναι. Είδατε όμως ότι αυτή. Και ο κύριος Μπάγκος επίσης από τη Βιωτία εδώ. Ναι. Βλέπετε λοιπόν, όταν μια και γνωρίζετε πολύ καλά ανθρώπους και πράγματα, ότι αυτοί οι άνθρωποι ενώ κάνανε μια προσωπική πορεία, κάποια στιγμή λοιπόν διαχωρίσαν τη θέση τους. Ναι, ναι. Αυτοί είναι επώνυμοι. Ναι. Αυτοί είχαν παίξει ένα ρόλο επώνυμο. Σωστό, ναι. Ας πάρουμε όμως και αυτούς που είναι έτσι, πιο αφανείς από αυτούς, πιο απλοί άνθρωποι που συστρατεύονται με το κόμμα μας σήμερα και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλοί αυτοί. Ναι. Έτσι, δηλαδή που δεν φαίνεται γιατί δεν μετριέται ο αριθμός τους σε επίπεδο δημοσιότητας, γιατί δεν είχαν μια κοινωνική θέση που θα τους καταξίωνε και θα ήταν αναγνωρίσιμη, αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί κοιτάξτε, κύριε Έλληνα, ο κόσμος ένιωσε πλέον. Ήταν αρκετά τα χρόνια της αστικής διακυβέρνησης με όλους τους σχηματισμούς τους πολιτικούς από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, τη μίξη που κάνανε και με το ΛΑΟΣ και με όποιο άλλο σχήμα μέχρι την σημερινή κυβέρνηση που κατέληξε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους, ενώ πριν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είδε λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό. Κάπου ο ΛΑΟΣ αρχίζει να αντιλαμβάνεται και με τη βοήθεια φυσικά του ΚΚΕ ότι του την έχουν στημένη χρόνια ολόκληρα. Και γιατί το λέω αυτό? Ναι. Διότι απλούστατα, θέλουμε δεν θέλουμε, ό,τι και δρόμο να ανακαλύψαν τόσα χρόνια για να βάλουν εμπόδια στο λαό μας να αριστοκοποιηθεί. Από το 81 με τον ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει τρίτος δρόμος, οι δρόμοι είναι δύο. Είναι τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Ναι. Αυτό το πράγμα το υπηρέτησε με όποιες θυσίες της εργατικής τάξης το ΚΚΕ, χωρίς καμία ταλάντευση και υπεύθυνα, το συμφέρον της αστικής τάξης υπηρέτησαν όλοι οι υπόλοιποι, άσχετα τι ευαγγελιστήκανε. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό φυσικά αποδεικνύεται στην πράξη σήμερα και μάλιστα, αν θέλετε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και χθες, φάνηκε στο μεγαλείο του. Με την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα μαζί με όλο αυτό το επιχειρηματικό στη Βόρεια Μακεδονία. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος?
Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος? Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Να δώσουμε διέξοδο στο ελληνικό κεφάλαιο μέσα από τις επενδύσεις, δεν μας ενδιαφέρει πού, όπου είναι πιο ευνοϊκές συνθήκες, για να κερδίσει. Ποιος είναι ο ρόλος του κ. Τσίπρα και του κάθε κ. Τσίπρα και του αυριανού του που θα τον αγκαταστήσει ή των προηγούμενων? Ακριβώς να δημιουργεί προϋποθέσεις και οδοφορίες για το μεγάλο κεφάλαιο. Κύριε Μιχάλη, θα συμφωνούσα μαζί σας, αλλά πρέπει να συμφωνήσετε κι εσείς ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον τέτοιο. Έτσι δεν είναι στην Ευρώπη, και η Ευρώπη σήμερα είναι μια περιοχή, μια ήπειρος της ελεύθερης οικονομίας κατά μείζωνα λόγο. Επομένως, πώς μπορούμε να αλλάξουμε το σχετισμό εμείς και να αποχωριστούμε, να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας? Δεν μπορούμε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Αν αποχωρήσουμε από αυτά, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Έτσι. Είναι που είναι δύσκολα, θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα ίσως. Για να δούμε, κύριε Έλληνε. Ναι, ελεύθερα μπορώ. Για διάλογο στον αυτό. Ότι θα σας πω με την άποψη, δεν συμφωνώ, όχι μόνο εγώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Καταρχήν, ας πάρουμε το γεγονός ότι ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην διακυβέρνηση της χώρας. Τι ευαγγελιζόμενο? Λαϊκή δικαιοσύνη. Ναι. Ωραία. Ανακατομή του πλούτου. Αθηνική ανεξαρτησία. Άρα λοιπόν όταν το έλεγε αυτό. Τώρα αυτά ακούγονται λίγο κλεμμένα βέβαια από το Πασόκ του 77, ξέρω ότι αυτό έτσι. Οι έννοιες όμως είναι έννοιες. Οι έννοιες είναι έννοιες. Όχι τόσο πολύ ξεκάθαρα όπως ήταν τόσο του Πασόκ. Ναι, σωστά. Λοιπόν, τι ήταν αυτό το που δεν γνώριζε ο ΣΥΡΙΖΑ ή που γνώριζε για το έκανε αυτό? Άρα λοιπόν στο λαό υπόσχονταν, και ο λαός το δέχτηκε αυτό, γι' αυτό τους ψήφισε, ότι μπορεί και σε τέτοιες συνθήκες ακόμη έτσι, να καλυτερέψει την τύχη του. Φυσικά, μέχρι να έρθει αυτό το οποίο εμείς πρεσβεύουμε σαν ιδεολογία, δηλαδή η λαϊκή εξουσία με συμμέτοχο τον ελληνικό λαό, αυτό όχι πως θα αργήσει, γιατί πιστέψτε με ότι όσα φέρνει η ώρα, λέει, τα φέρνει ο λαός όλος. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται όμως? Κοροϊδέψαν τον λαό σε αυτή τη βάση. Ο λαός πίστευε ότι κάτι άλλο μπορεί να υπάρχει, ακόμα σε τέτοιες συνθήκες. Σε ποια όμως Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ είναι το κλειδί τώρα, το σημείο που και σήμερα μιλάμε για ευρωεκλογές. Ποιος τελικά επιβεβαιώθηκε από το 61 ακόμη που είπε ότι είναι λάκκος των Λεόντων? Το ΚΚΕ. Γιατί δικαιώθηκε? Γιατί ποτέ δεν υπήρξε η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ένωση λαών, γιατί ποτέ τα χρυσά κουτάλια που σχετικά δεν έγιναν χρυσά, παρά μόνο παραμείναν χρυσά στην Εκάλη και στην Κηφισιά και οπαλού μένει στην Κοιτάξη. Και τι έγιναν τα χρυσά κουτάλια? Πλαστικά κουταλάκια σε συσίδια που μοιράζουν οι εκκλησίες και οι δήμοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δέχεται ότι έχει 16,6 ανθρώπους στο όριο της στόχης χιλιάδων από αυτό, 13 εκατομμύρια ανέργους, και προσέξτε, την ώρα που έχει δώσει για να κεφαλοποιήσει τον τραπεζό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 το 14% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε τι μιλάμε τώρα. Πώς όμως θα μπορούσαμε να αρωματοστούμε την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από ένα πλαίσιο όπως το περιγράφετε εσείς? Κοιτάξτε, καταρχήν η ιστορία έχει δείξει των αστικών πολιτικών κομμάτων της χώρας μας ότι ποτέ δεν αντιστάθηκαν απέναντι στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν είχαν προβάλει αντιστάσεις στη βάση εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών, είναι σίγουρο ότι ακόμα και με αυτές τις συνθήκες θα κέρδισαν κάποια πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι πριν το 1992, πριν δηλαδή γίνει η ανατροπή των καταστάτων αστικών στην Ευρωπαϊκή Ανατολική Ευρώπη, οι ηγέτες τόσο αναδειχθήκανε, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Ατρέας Παντρέου. Γιατί αναδειχθήκαν ηγέτες εκείνης εποχής? Ακριβώς γιατί είχαν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν και σε συνθήκες καπιταλιστικής διακυβέρνησης καλύτερες προϋποθέσεις σε ορισμένα πράγματα, γιατί πάντα υπήρχε το αντίπαλο δέος. Υπήρχε ο φόβος του αντίπαλου δέους, που εκεί το κεφάλι προσπάθησε να εξισορροπήσει τα πράγματα δίνοντας δικαιώματα. Όταν αυτό όμως έφυγε από τη μέση, το 1992 λοιπόν τι ήρθε στο τραπέζι επάνω? Η συνθήκη του Μάστριχ. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε λοιπόν τι μπήκε μέσα στη συνθήκη του Μάστριχ, που μόνο το ΚΚΕ έφερε αντιρρήσεις, ενώ όλοι οι άλλοι το στηρίξανε, και ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ με τον Σασμινό τότε. Τι έφερε? Ακριβώς αυτά που είδαμε μετά να διαγράφονται σαν μνημόνια. Μάλιστα. Κύριε Μιχαήλ, όμως πώς μπορούμε να αλλάξουμε το στάτους τώρα? Είναι δυνατόν η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, να μπορέσει? Γιατί βλέπω ότι γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχούν οι δυνάμεις εκείνες, οι πολιτικές δυνάμεις, που είναι υπέρ της ελευθερίας του διακίνησης του κεφαλαίου, όπως το λέτε εσείς, και της ελεύθερης οικονομίας γενικότερα. Δεν αλλάζει αυτό? Το βλέπω αδύνατο, ανέφικτο, δεν ξέρω τι να πω. Έτσι, μια... Κοιτάξτε, αδύνατο καταρχήν σε έναν κόσμο... Τώρα να κάνουμε επανάσταση, ξέρετε, με ένοπλα μέσα, έτσι το βλέπω.
Δεν χρειάζεται, πώς το πω, να βρούμε την τελική λύση που πραγματικά κάποια στιγμή η κοινωνία έτσι εξελίχθηκε. Ναι, ναι. Μέσα από εμένα. Και το, η επανάσταση του 1821 αστική επανάσταση ήταν και έφερε τελικά την απελευθέρωση της χώρας από τον Οθωμανικό ζυγό. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι. Οι λαοί οι ίδιοι να αφυπνιστούν, να καταλάβουν τελικά ποια είναι η δύναμή τους. Ναι. Και να μην δεχτούν σήμερα αυτή την ανακατανομή πλούτου που γίνεται προς όφελος μόνο των λίγων. Τα ποσά που διακινούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επενδυτικά προγράμματα, για λόγους αναπτυξιακούς υποτίθεται, είναι τεράστια. Εδώ στη χώρα μας, το πρόγραμμα το επενδυτικό προβλέπει γύρω στα 40-50 δισεκατομμύρια για την τετραετία. Ναι. Αυτά τα λεφτά λοιπόν λείπουν από πού, από το λαό μας. Πού φύγαν όμως τα λεφτά αυτά, πώς αυτά τα λεφτά μαζεύονται, συσσωρεύονται. Από κάπου τα παίρνουν. Γίνεται λοιπόν αφέμαξη από το λαϊκό εισόδημα. Μόνο στην υγεία να φανταστείτε ότι το 2009 από 23 δισεκατομμύρια που ήταν οι δαπάνες της υγείας φτάσαν το 2017 8,8. Πάντως δεν είμαστε μόνο εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική είναι κοινή. Αυτή τη στιγμή αυτό που εφαρμόζεται σε εμάς εφαρμόζεται στην Γαλλία και στη Γερμανία και παντού. Να σας πω κάτι, ένα απλό παράδειγμα τώρα που δείχνει την εικόνα αυτή. Γιατί κάποιοι καλλιεργούν σκόπιμα ότι τελικά, ας πούμε, στη Γερμανία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ναι, είναι διαφορετικά και το κεφάλαιο που είναι πιο ισχυρό από το ελληνικό. Και επιβάλλει, αφαίρεται, τα δικά του συμφέροντα σε αποκαλύπτει βάση. Αλλά για να δούμε στη Γερμανία τι συμβαίνει όμως σήμερα. Υπάρχουν 7,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι που δουλεύουν με τα mini jobs. Ναι. Των 400 ευρώ το μήνα. Στη Βρετανία πάλι την άλλη ισχυρή οικονομία, που σήμερα μπορεί να είναι σε πορεία εξόδου, αν και αυτό προκύψει και όπως προκύψει. Λοιπόν, είναι 10 εκατομμύρια εργαζόμενοι που δουλεύουν με το zero hour, δηλαδή με το μηδενικό ωράριο. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένα μοντέλο, κύριε Μιχάλη, σήμερα που να μπορούμε να το ακολουθήσουμε έτσι ως παράδειγμα παντού, παγκοσμίως, να το δούμε έτσι. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο. Μετά την επανάσταση και την ανατροπή των καθεστώτων στρατιωτικών, που στην ουσία αυτό συνέβη γιατί υπήρξαν και αδυναμίες στην πορεία. Έπεσαν από εκ των έσω, έτσι. Δηλαδή, ναι, κοιτάξτε, έτσι. Αυτό όμως έχει όνομα γιατί έγινε. Ναι. Όταν από το 50 και μετά, ας πούμε έτσι, η Σοβιετική Ένωση, αλλά και αργότερα σε κάποιες άλλες χώρες, εφαρμόσανε κανόνες της οικονομίας της αγοράς, εκεί λοιπόν άρχισε πλέον το πράγμα να. Μα και η πρώην Σοβιετική Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών είχε φτιάξει μια δική της αντίστοιχη τότε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, το θυμάστε. Βεβαίως. Οπότε νομίζω ότι εκεί κινήθηκε και εκείνη, μόνο που οι δομές ήταν τελείως διαφορετικές. Ναι, μη συγκρίνουμε όμως πράγματα νόμια αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση των μονοπωλίων. Ναι. Αυτό εξυπηρετεί και αυτό έχει αποδειχτεί. Μάλιστα. Η συσσόρευση πλούτου που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα μονοπόλια είναι τεράστια. Η εξαθλίωση όμως που προκαλείται στους λαούς είναι και αυτή. Άρα τεράστια. Μπορούμε λοιπόν να το δούμε το μοντέλο αυτό κάπως πιο έτσι διασταλτικά και να πούμε ότι τι μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερο. Έστω και αν είναι η κυριαρχία του κεφαλαίου δεδομένη και δεν μπορούμε να την ανατρέψουμε. Κυρία Νιτέξτε, στις παρούσες συνθήκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μπροστά μας έχουμε μια εκλογική μάχη, ναι. Η οποία είναι μια κέρια εκλογική μάχη, είναι ενιαία εκλογική μάχη. Δεν διαχωρίζεται η μάχη των ευρωεκλογών από τις δημοτικές περιφερειακές. Ναι, σωστά, ναι. Γιατί ενιαία είναι και η πολιτική που εφαρμόζεται και το βλέπουμε σήμερα ότι δίνει πλέον. Μέσα από την εφαρμογή αυτών των δραστικών αναδιαθώσεων που έγινε με καλή κράτη, με καλή τι κάναν τελικά, τι έγιναν, εξυπηρετούν εργολαβικά συμφέροντα, συμφέροντα επιχειρηματιών σε βάρος των υπηρεσιών που πρέπει να έχει κάθε πολίτης. Και αδυνατούν να μέσουν ακόμη τα σκουπίδια. Φτάσαμε δηλαδή στο 2000, στο 21ο αιώνα, να μείνει σε θέση να μαζεύουν τα σκουπίδια. Ξέρετε για ποιο λόγο όμως. Γιατί ακριβώς και τα σκουπίδια τα αξιοποιούν. Τα μεγάλα συμφέροντα επιχειρηματικά. Τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε στη σκοπία, δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Εμείς πηγαίνουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και βλέπουμε Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, ίσως δεν ξέρω, αλλά τις χώρες σας λέω τις δύο, το έχω δει και προσωπικά. Είναι αξιοποιήσιμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Βιέννη, ας πούμε, έχει ηλεκτρικό ρεύμα ακριβώς από την πυρόληση, ένα σύστημα τέλος πάντων που κάνουν τα σκουπίδια εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν που λέτε είναι το ζητούμενο. Ναι. Αυτά όμως για να γίνουν, κοιτάξτε, χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό, αυτό που λέμε εμείς. Σίγουρα, και αυτό, εκεί θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Έτσι. Κεντρικό σχεδιασμό, και όχι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα πότε θέλει να επενδύσει ο ψυχή επιχειρηματίας, όταν θέλει να επενδύσει, όπου το βολεύει να επενδύσει και με τους όρους που αυτός θέλει να επενδύσει. Μάλιστα. Γιατί αυτό γίνεται στην ουσία σήμερα. Ναι. Το νομοθετικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή ψηφίζεται στη Βουλή, αυτό προβλέπει. Ελαστικοποίηση των όρων του επενδυτικού κεφαλαίου. Ναι. Δηλαδή με μεγαλύτερη ευκολία να επενδύουν όπου θέλουν, όπως θέλουν και με ό,τι όρους θέλουν. Αυτό το πράγμα όμως. Μάλιστα. Κύριε Μιχάλη, δεν ήταν καλύτερα στη Λαμία, ας πούμε, την ξέρουμε καλύτερα εδώ την κοινωνία, να υπήρχαν όπως στο παρελθόν 5-10 εργοστάσια και να πηγαίνει ο κόσμος να βρίσκει δουλειά.
Βάζεται λοιπόν τώρα σήμερα, αυτή τη στιγμή μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ στο σημαντικό αυτό ζήτημα, ναι, που έχει να κάνει και με την περιοχή. Ακριβώς. Να θυμηθούμε λίγο τώρα ότι στη δεκαετία του 70-80, ναι, δεκαετία 70-80, ποια εργοστάσια υπήρχαν στη Λαμία, εκεί στην περιοχή της Θεότιδας. Βεβαίως. Υπήρχαν οι μεγάλες μονάδες Βόμπιξ, Βόμπικριλ, Ακμή, Σούλης και μια σειρά άλλες παραγωγές. Και πρώην αυτό που είναι σήμερα με τα καλώδια, η πρώην... Ναι. Όπως λοιπόν, τι έγινε μετά όμως, ναι, ναι, μετά την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έγινε, στην ΕΟΚ, ναι, τότε. Ναι. Ακριβώς επειδή το κεφάλαιο το μονοπωλιακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ανταγωνιστικό απέναντι σε σχέση με οποιαδήποτε, ναι, παραγωγική, ναι, δυνατότητα, τότε παραγωγική δυνατότητα της χώρας μας, λοιπόν, με διάφορες διρεκτίβες δημιούργησε λοιπόν προϋποθέσεις κλεισίματος αυτών των βιομηχανιών. Με αποτέλεσμα χιλιάδες οι άνθρωποι. Έτσι, να μείνουν στον δρόμο. Δεν χάσανε αυτοί που τις είχαν, αυτοί. Ήταν συντεταγμένο το σχέδιο, ναι, το πώς... Πήγαν κάπου αλλού και τελείωσε. Έκανε τη δουλειά τους. Χάσανε εργαζόμενοι. Ναι. Και κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε λοιπόν η Θεότητα σήμερα αντιμετώπισε τέτοιο μεγάλο ζήτημα. Δεν ήταν μόνο όμως το βιομηχανικό κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε στη Θεότητα, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ναι, ναι. Ήταν και το αγροτικό κομμάτι. Σωστά. Τι έγινε στον αγροτικό τομέα. Και εκεί και στην Θεότητα δεν επηρεάστηκε από την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συρρήκνωσε τον αγροτικό πληθυσμό. Με σημαντικά νούμερα. 17% ήταν το 2009 και φτάσανε το 11%. Ναι, γιατί υπήρχε ένα ισοζύγιο εισαγωγών, εξαγωγών κλπ. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς, από τρίτες χώρες κλπ. Ναι. Προσέξτε τώρα, ναι, ένα νούμερο, ναι, έτσι. Ναι. Όταν είχαμε λοιπόν για το αγροτικό εισόδημα σε αντιστοιχεία με το εθνικό ακατάσταση προϊόν, το 81 ήταν γύρω στο 18%. Ναι. Και τώρα έχει φτάσει στο 3%. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η αντιστοιχεία τι σημαίνει, τι δείχνει. Mm-hmm. Ότι τελικά. Ενώ είχαμε δυνατότητες παραγωγικές στον αγροτικό τομέα τεράστιες, με την ελευθερία των κινήσεων που είχαμε τότε να πηγαίνουμε να κάνουμε συνδιαλλαγές και με τις πρώην ελληνικές χώρες, με την Αφρική γενικότερα, mm-hmm, μας βάλαν περιορισμούς. Γιατί υπάρχουν συμφωνίες. Αποσωστώσεις. Ναι, ναι, σωστός, έτσι. Έτσι, και τελικά τι κάναμε, μας... πετάξανε ένα σωρό κόσμο. Κύριε Μιχάλη, εμείς ευχόμαστε. Ναι, πείτε μου. Ναι. Σήμερα όμως, ναι, ενισχύουν το μεγάλο αγροτικό κεφάλαιο και αυτό φαίνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να είναι αναλυτής να το κάνει αυτό. Ναι, ναι. Αν δει την GAP. Πώς κατανέμονται τα ποσά των επιδοτήσεων, καταλαβαίνετε. Να τα πολεμήσουμε αυτά, αυτό θέλουμε. Κύριε Μιχαήλ, στην αρχή της συζήτησής μας είπατε ότι ο πολιτικός φορέας σας, το ΚΚΕ, και εσείς όλοι είστε μόνοι σας απέναντι στο σύστημα. Στην Ευρώπη πώς θα νιώσετε, που είναι πιο διευρυμένα τα πράγματα. Όπως απέδειξε τελικά η ίδια ζωή και η πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, σε κανένα μέτωπο το ΚΚΕ δεν στάθηκε μόνο του. Και μάλιστα, αν σήμερα μιλάμε σε περίοδο ειρήνης, που τέλος πάντων αξιοποιεί κάθε εργαλείο που του δίνεται από το αστικό πολιτικό σύστημα, mm-hmm, και με τη θέση μας στην Ευρωβουλή. Και εκεί μέσα δίνουμε τη μάχη μας, οι ευρωβουλευτές μας, οι σημερινοί, mm-hmm, εκεί δίνουν καθημερινή μάχη εκεί μέσα για τα θέματα που αφορούν το λαό γενικότερα, τη χώρα και ό,τι άλλο τέλος πάντων έχει να κάνει με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς εκεί μέσα δεν πάμε απλά για να παρακολουθάμε και να χειροκροτάμε και να συμφωνούμε με ό,τι μας βάζουν στο τραπέζι επάνω. Καταγράφουμε, φυσικά θα θέλαμε, ναι, αυτό να είναι πιο ισχυρό, με πιο ισχυρό κουκουέ, ναι, στην Ευρωβουλή, με πιο, ναι, πολλούς ευρωβουλευτές. Θα θέλαμε όμως παράλληλα αυτό να έχει συμβεί και από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει ένα πιο δυνατό, λοιπόν, κίνημα εκεί μέσα. Πάτε για τρίτη δύναμη, αυτό λένε οι προσεγγίσεις που γίνονται. Πάτε για τρίτη δύναμη. Επομένως, σας βλέπω Βρυξέλλες, κύριε Μιχαήλ. Οπότε θα τα πούμε εκεί κάποια στιγμή και στις Βρυξέλλες. Όχι, κύριε Έλληνα, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ, ναι, τη στιγμή, όπως και πάντα είσαι και τώρα, ναι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συντροφοί μου, ναι, δίνουμε τη μάχη να αισιοποιηθεί το ΚΚΕ, γιατί είναι απέτηση, mm, των καιρών πλέον. Το ΚΚΕ να είναι πιο ισχυρό. Δεν είναι προσωπική φιλοδοξία. Το κατάλαβα. Το κόμμα μου, οπουδήποτε μετάξει, έχει να υπηρετήσω. Το ξέρω. Εντάξει, μπορεί να έχουμε και τις προσωπικές μας συμπάθειες. Να είστε καλά. Αμοιβαία. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.